Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολλές φορές όταν έχω αντιμετωπίσει νομοσχέδιο της κυβέρνησης ή πρόταση της κυβέρνησης, αναρωτιέμαι σε ποιο ερώτημα είναι απάντηση. Από την εισηγητική έκθεση καταλαβαίνω ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές και να αυξηθούν οι επενδύσεις. Ισχυρίζουμε το αντίθετο, ότι ούτε περισσότερο ανταγωνισμό θα έχουμε, ούτε χαμηλότερες τιμές θα έχουμε, ούτε περισσότερες επενδύσεις. Αλλά για να το εξηγήσουμε αυτό, πρέπει να πάμε σε βασικές αρχές. Πρέπει να ρωτήσουμε τι είδος προϊόν είναι η ενέργεια και το ηλεκτρικό ρεύμα, τι σχέση έχει με την κοινωνία και τη διανομή και την αναδιανομή του εισοδήματος, τι σχέση έχει με το περιβάλλον και τι σχέση έχει με την ανάπτυξη. Μόνο σε τέτοια βάση μπορούμε να δούμε πού είναι οι διαφορές μας και γιατί αυτό το νομοσχέδιο δεν απαντάει στα ερωτήματα που τίθονται. Αρχίζω με το προϊόν. Ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ενέργεια, είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι σαν την ντομάτα, δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα, δεν είναι σαν τα μακαρόνια. Αν μειώσω την τιμή και είμαι ο πιο φθηνός παραγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρητικά παίρνω όλη την αγορά. Παίρνω όλη την αγορά. Μόνο και μόνο από αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Δεν ισχύει σε άλλα προϊόντα αυτό που μόλις σας είπα. Και άρα πώς αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ρεύματος, φτιάνουν, όπως και στις τηλεεπικοινωνίες, φτιάνουν πακετάκια για δίθεν ανταγωνισμό. Πολύπλοκα πακετάκια που παίζουν συνήθως με τους όρους πίστοσης, που όλοι σας θα έχετε υποφέρει από εταιρείες του κινητής τηλεφωνίας που σας λένε «εγώ έχω καλύτερο πακέτο με μεγαλύτερη πίστοση». Είναι δίθεν ανταγωνισμός και είναι ένας ανταγωνισμός που δημιουργεί πακέτα που οι πιο φτωχοί και οι πιο αδύνατοι ούτε μπορούν να το κατανοήσουν, ούτε μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Γιατί αν έχεις μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία έχεις λογιστές, μπορεί να καταλάβεις και να αξιολογήσεις αυτά τα διαφορετικά πακέτα. Αν δεν έχεις, δεν μπορείς, και γι' αυτό η ιδιωτικοποίηση και στις τηλεπικοινωνίες και στο ρεύμα έχουν δημιουργήσει μεγάλες ανισότητες. Και γι' αυτό υπάρχει ένας όρος που εγώ ως φοιτητής της οικονομίας ούτε την ήξερα. Ενεργειακή φτώχεια. Που ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 με 2011 έχουν αυξηθεί 29% οι τιμές, και ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες έχει 20% των ανθρώπων είναι σε ενεργειακή φτώχεια, και σε μερικές χώρες είναι 30% που είτε δεν έχουν πρόσβαση για θέρμανση ή δεν έχουν πρόσβαση για να μπορούν να μαγειρέψουν. Και γιατί μια χώρα σαν τη Βρετανία, που έχω ζήσει 28 χρόνια, που δεν είναι πιο κρύα από τη Σουηδία, έχει περισσότερη ενεργειακή φτώχεια? Γιατί στη Βρετανία πεθαίνουν περισσότεροι μεγάλοι άνθρωποι κάθε χρόνο σε χιλιάδες από το κρύο, ενώ στη Σουηδία και στη Νορβηγία δεν πεθαίνουν? Ο ένας λόγος είναι η ανισότητα, και ο δεύτερος είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ρυθμίσεις αυτή την αγορά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επέμβεις στην τιμολογιακή πολιτική αυτών των εταιριών που δίνουν και παίρνουν μεγαλύτερο ποσοστό από τους φτωχούς, από τους μικρούς καταναλωτές, από τους μεγάλους καταναλωτές. Και άρα έχουμε όχι μόνο μια ενεργειακή φτώχεια, αλλά έχουμε και ενεργειακή ανασφάλεια. Γιατί έχουμε ενεργειακή ανασφάλεια? Για να το καταλάβετε αυτό, πρέπει να ξέρετε πώς δουλεύει η αγορά της ενέργειας. Η αγορά, τι είναι το πιο καλό σενάριο για μια εταιρεία που πουλά ηλεκτρικό ρεύμα? Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο? Να έχει ακριβώς όσο ρεύμα χρειάζονται οι καταναλωτές. Να είναι δηλαδή στην τσίτα, γιατί έτσι μπορούν να εκμεταλλευτούν και να αυξήσουν τις τιμές. Πολλές φορές με διαφορά, όπως μάθαμε στην Καλιφόρνια, που υπήρχε μούφα, υποτίθεται, μονάδες που δεν δουλεύανε για να μπορούν μετά να αυξήσουν τις τιμές. Αλλά και χωρίς αυτή τη διαφορά της Καλιφόρνιας, έχουν μάθει ότι οι μονάδες που παράγουν ιδιωτικά την ενέργεια κάνουν αυτά τα παιχνίδια. Κάνουν αυτά τα παιχνίδια γιατί έτσι στείλουν αυτές τις αγορές. Και δεν παίζουν μόνο τις αγορές οι ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε μάθει ότι παίζουν και με τους θεσμούς. Πώς παίζουν με τους θεσμούς? Πάρτε μια εταιρεία σαν η EDF, τη γαλλική, αυτή πουλάει τον εαυτό της διαφορετικά σε κάθε χώρα. Στη Γαλλία είναι ο μεγάλος εθνικός πρωταθλητής,
που είναι για το έθνος και το κράτος και πώς είναι και υποστηρίζει. Στη Βρετανία όμως όταν αγόρασε ήταν ο αντιπρόσωπος της παγκοσμιοποιημένης, ελεύθερης, ανταγωνιστικής οικονομία. Και πώς παίζει τη Βρετανία και τη Γαλλία, όπως επιχειρήσεις που προσπαθούν να αποφύγουν τους φόρους και φοροδιαφέγουν από τη φορολογία, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ρυθμιστικές αρχές και νομοθετικά πλαίσια. Αυτό είναι που έχουμε μάθει τα τελευταία 20 χρόνια, ότι δεν μπορείς να τις ρυθμίσεις αυτές τις αγορές, και έχουμε αυτό που έγινε στις τράπεζες, τώρα θα έχουμε και στην ενέργεια. Γιατί δεν μπορείτε να τις ρυθμίσετε, γιατί ποτέ δεν θα αφήσετε μια εταιρεία ενέργειας να πάει να φαλιρίσει. Γιατί είναι too big to fail. Όπως είναι στις τράπεζες, είναι και στην ενέργεια, και άρα όλες τις ρυθμιστικές αρχές τις έχουν στο χέρι. Και τι θα κάνετε όταν δεν θα επενδύσουν στα δίκτυα, όπως στη Γαλλία και στη Βρετανία δεν επενδύσανε στα δίκτυα αυτά, και μετά ήρθανε και στους σιδηρόδρομους στη Βρετανία και ζητήσανε από τους φορολογούμενους: συγγνώμη, δεν είχαμε λεφτά να επενδύσουμε στα δίκτυα, και τώρα πρέπει να πληρώσει πάλι ο φορολογούμενος. Άρα δεν μιλάμε ούτε για ανταγωνισμό, μιλάμε για μια κατάσταση μεταφορά πόρων από τους πλούσιους, από τους φτωχούς προς τους πλούσιους. Είναι τρελό να θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε αγορά ενέργειας χωρίς πολιτικής. Ξέρουμε ότι ο λιγνίτης και ο άνθρακας είναι πιο φθηνός, αλλά είναι και προβρώμικος. Και άρα πρέπει η κοινωνία να συμβιβάσει τα πράγματα, τις ανάγκες του περιβάλλον και τις ανάγκες του περιβάλλον, της παραγωγής και του περιβάλλοντος. Ξέρουμε ότι το φυσικό αέριο είναι πιο φθηνό, αλλά πρέπει να το αποθηκεύεις άμα δεν θέλεις να βρεθείς απρόπτα. Και κοστίζει να το αποθηκεύεις. Και δεν θέλουν οι ιδιωτικές εταιρείες να πληρώνουν αυτή την αποθήκευση. Άρα πάντα υπάρχει πολιτική σε αυτό. Και τι κάνετε εσείς, αντί η πολιτική, η δημοκρατία, να μπορεί να επηρεάσει την πολιτική σου στην ενέργεια, ένα λεφτό θα ήθελα κύριε Πρόεδρε, αντί να μπορεί η πολιτική σου στην ενέργεια να επηρεάσει από τη δημοκρατία τις ανάγκες, τι κάνετε με την ιδιωτικοποίηση, δημιουργείτε φίλτρα και εμπόδια από πολυπλοκότητα, από εμπορική εμπιστευτικότητα και από τη γεωγραφική απόσταση των πελατών με αυτές τις εταιρείες, που είναι αδύνατο να μπορούν να το επηρεάσουν. Σας κάνω αυτή την ερώτηση. Τι πουλάει ένα κράτος όταν πουλάει το ρέμα? Ξέρετε τι πουλάει? Πουλάει καταναλωτές. Καταναλωτές που τους πάει πακέτο στην ιδιωτική εταιρεία. Και τι ιδιωτικοποιεί ένα κράτος όταν ιδιωτικοποιεί? Ξέρετε τι ιδιωτικοποιεί? Ιδιωτικοποιεί τη φορολογία. Γιατί πώς κάνουν επενδύσεις? Το κράτος κάνει με φορολογία. Και γίνεται μια συζήτηση. Να επενδύσουμε εδώ ή να επενδύσουμε εκεί. Να επενδύσουμε τόσο ή να επενδύσουμε τόσο. Αλλά τώρα δεν γίνεται όμως με τη φορολογία. Το έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες που θα αποφασίσουν να αυξήσουν την τιμή, να φορολογήσουν περισσότερο για να μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις. Δηλαδή επιστρέφουμε στο 18ο αιώνα. Ούτε καν στο 19ο αιώνα. Όπου έχουμε φορολογία χωρίς αντιπροσώπευση. Θα μπορούν να μας φορολογούν, να αυξάνουν τις τιμές οι ιδιωτικές εταιρείες χωρίς εμείς να έχουμε κάποιο λόγο σε αυτό που γίνεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να τελειώσω και να μην σας πάρω χρόνο, ακριβώς επειδή είναι αυτή η δημοκρατία και είναι τόσο σημαντικό, πρέπει να φύγουμε από το είτε-είτε σας. Είτε θα έχουμε το παλιό κράτος και τις παλιές δημόσιες επιχειρήσεις που είναι της διαφθοράς του Ρουσφετιού, είτε θα έχουμε ένα μικρό κράτος και το δημόσιο μακριά. Πρέπει να σκεφτούμε και έχουμε σκεφτεί ένα καινούριο μοντέλο που αμφισβητεί και τους στόχους και τα μέσα της ενεργειακής πολιτικής. Γιατί εμείς έχουμε μάθει από τον Μάρξ ότι μπορεί να παλέψεις το παρόν χωρίς να υποστηρίζεις το παρελθόν. Και γι' αυτό αμφισβητούμε και τους στόχους, όπου βάζουμε το περιβάλλον πρώτα, επειδή έχουμε μάθει ότι ο ιδιωτικός τομέας πάντα θα βγάζει περισσότερα λεφτά καταστρέφοντας το περιβάλλον παρά να το σώζει το περιβάλλον. Γι' αυτό βάζουμε μπροστά το στόχο της ανάπτυξης, όπου πρέπει να έχουμε αποδοτικότητα και διείσδυση στον ΑΠΕ, επενδύσεις στα έξυπνα δίκτυα και τεχνολογικές αποθήκευσης. Και γι' αυτό έχουμε και διαφορετικά μέσα. Και με αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Χρειαζόμαστε ένα εθνικό σχέδιο που θα εμπλέξει το δυνατόν περισσότερα κοινωνικά υποκείμενα και να υπάρχει συνάρθρωση όλων.
όλων των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων και συνδικάτων στο ενεργειακό τομέα, των συνεταιρισμών καταναλωτών, των επιστημόνων για αυτή την δημόσια εθνική στρατηγική που είναι ανοιχτή στην κοινωνία, ξέρει τι είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και δεν χρειάζεται τα μη δημοκρατικά, αντιδημοκρατικά εμπόδια και φίλτρα που βάζετε με αυτό το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Το λόγο έχει η κυρία Σιδηρόπουλου.